Η Ιωαννία Παπανδρέου Παπαδάκη, βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, έχω την πεποίθηση ότι σήμερα δεν μιλούμε μόνο σε ότα μη ακουόντων, αλλά μιλούμε σε μια κυβέρνηση που θα μου επιτρέψετε την ιατρική μου ιδιότητα εδώ, κύριε Υπουργέ, με βαριά νευροαισθητήρια βαρικοία. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι ακούσατε αυτές τις δύο μέρες εδώ πέρα, κύριε Υπουργέ, λόγω της βαριάς βλάβης αυτής δεν μπορούμε να τα γράψουμε ούτε στο πνεύμα μας, μα κυρίως δεν μπορούμε να τα γράψουμε στην ψυχή μας. Φέρατε ένα νομοσχέδιο γρήγορα, αψυχολόγητα, με προαποφασισμένη την ψήφιση του αυτινού του νομοσχεδίου. Το είπε εξάλλου και προηγούμενα ο αξιότιμος κύριος Κακλαμάνης, ότι το 7% ενός κόμματος ή 500.000 υπογραφές, μισό εκατομμύριο υπογραφές, ή οι νομαρχιακές ή τοπικές του ΠΑΣΟΚ δεν μετράνε. Σημασία έχει ότι εσείς εδώ έχετε αποφασίσει να φέρετε και να επιβάλλετε ένα νομοσχέδιο που έχει μόνο αυστηρά κομματικά ωφέλη. Μόνο τα αυστηρά κομματικά σας ωφέλη εξυπηρετείτε με αυτό το νομοσχέδιο, γιατί κυρίως και μοναδικά αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα και δυστυχώς, και αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα, θέτεται σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, θέτεται σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα του έθνους μας με τη χορήγηση ηθαγένεια, δηλαδή μαζική ελληνοποίηση. Ο πρόεδρός μας, ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, αλλά και οι συνάδελφοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού τις δύο αυτές μέρες, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, σας έχουμε υποβάλει πάρα πολλά ερωτήματα, στα οποία δεν έχετε απαντήσει. Δεν νομίζω ότι θα σας δοθεί ο χρόνος να τα απαντήσετε, και έτσι εμείς όλοι θέλαμε και πιστικές και όχι γενικόλογες απαντήσεις, κυρία Υπουργέ. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και προηγούμενα. Ελληνοποιείται έτσι 700.000 περίπου ανθρώπων. Το 1.000.000, 1.200.000 άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα και κανένας δεν ξέρει, δεν έχουν χαρτιά, είναι παράνομοι. Με αυτούς τι θα κάνετε, κυρία Υπουργέ? Πρέπει νομίζω και επιβάλλετε να μας το απαντήσετε. Και βεβαίως ρωτώ και εγώ, και ήταν και από τις πολλές ερωτήσεις που σας έχουν τεθεί, γιατί μειώνεται το χρόνο πολιτογράφησης από 100 χρόνια την τελευταία δωδεκαετία στα 7. Δεν ξέρετε τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Ποιο σκοπό αλήθεια εξυπηρετείτε με αυτό? Και ερωτώ και πάλι, γιατί δεν το έχετε απαντήσει, ξέρετε πώς είναι οι νόμιμοι διαμένονται σε αυτή τη χώρα? Πόσο είναι το ποσοστό τους? Είναι σχεδόν μεδαμινών, κυρία Υπουργέ. Γι' αυτό και δεν μας το καταθέτετε εδώ στη Βουλή, παρά τις επίμονες ερωτήσεις όλων μας. Και επομένως, ένας άνθρωπος που κάνει χρήση όλων αυτών των παράνομων μέσων για να μπει σε μια χώρα και κατόπιν να νομιμοποιηθεί, όπως εσείς το νομιμοποιείτε, ή με γνωστούς και με άγνωστους τρόπους. Πώς είναι δυνατόν αλήθεια να μην έχει στο μυαλό του την παρανομία και γενικότερα την παραβατική συμπεριφορά, και πώς εσείς θα τολμήσετε από αυτόν τον άνθρωπο να ζητήσετε να σεβαστεί και να αγαπήσει τη χώρα που τον αγαπάει και τον φιλοξενεί? Αυτή την κοινωνία οραματίζεστε να αφήσετε στα παιδιά σας, κυρία Υπουργέ? Δεν νομίζω ότι αυτό το επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε μία έκφραση, ότι τα τελευταία 20 χρόνια βγάλαμε στην κυριολεξία μόνιμα στα μάτια μας όταν κάποιοι προέτρεπαν ανθρώπους
από γειτονικές χώρες να έρθουν και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, την οποία τότε χαρακτήριζαν σαν την Ελβετία των Βαλκανίων. Είδατε τι έγινε, αλλά αυτό το επαναλαμβάνεται και σήμερα και μάλιστα σήμερα με το νόμο αυτό που τώρα επιχειρείτε και που θα τον καθιερώσετε αφού είστε η πλειοψηφία. Το είπε ο κύριος Κακλαμάνης ότι είστε η πλειοψηφία, εμείς οι άλλοι στη δημοκρατία ας πούμε περισσεύουμε. Τον ίδιο νόμο πάτε να φέρετε και τώρα και να κάνετε την Ελλάδα ένα ξέφραγο αμπέλι. Να μην ξέρουμε πλέον οι Έλληνες πόσοι είμαστε, πόσοι είναι τώρα και πόσοι θα παραμείνουν στο μέλλον. Θα μου επιτρέψετε εδώ, κυρία Υπουργέ, και θα απευθυνθώ σε εσάς που είστε γυναίκα, αλλά δυστυχώς έχετε κουραστεί αυτό το διήμερο και δεν παρακολουθείτε, να σας πω ότι αλήθεια εσείς, εφόσον έχετε παιδιά, πιστεύετε ότι ένα παιδί αλλοδαπών μπορεί να αποκτήσει ελληνική παιδεία? Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό στο νομοσχέδιό σας. Με μια ελληνική παιδεία, με ένα ελληνικό σχολείο στα 6 χρόνια, όπως είναι το σχολείο, όπως λειτουργεί σήμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των παιδιών, και αυτό θα μου επιτρέψετε να το πω και από την δική μου προσωπική εμπειρία σαν γιατρός 20 χρόνια στο μεγαλύτερο νοσοκομείο των Αθηνών, που στην κυριολεξία εμείς ζήσαμε, αγαπήσαμε, θεραπεύσαμε, αντιμετωπίσαμε, εμβολιάσαμε τα παιδιά όλων αυτών των εκατομμυρίων αλλοδαπών που πέρασαν. Τα αγαπήσαμε όχι γιατί θα τους δώσετε εσείς την ηθαγένεια την ελληνική, τα αγαπήσαμε γιατί ήταν παιδιά, τα αγαπήσαμε και τα φροντίσαμε έτσι γιατί ήταν υποχρέωσή μας. Και επειδή σήμερα ακούστηκαν πολλά εδώ από συναδέλφους περί αλτρουισμού και περί ανθρωπισμού και περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ, να τους πω ότι είμαι από τους λίγους που μέσα από την καρδιά μου, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι, πήγαμε και σε αποστολές και στην Ινδία και στο Μπαγκλαντές και σε πολλά μέρη για να προσφέρουμε την ανθρωπιά μας, γιατί η ανθρωπιά είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα. Άλλο όμως ανθρωπιά και άλλο πάβω να έχω πατρίδα. Ξέρετε ότι εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όλου του κόσμου. Αν νομίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι είμαστε η γη της επαγγελίας και ότι εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κάθε επικραμένου στο πλανήτη, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει εντελώς άλλη γνώμη, γιατί ο ελληνικός λαός βλέπει ότι δυστυχώς δεν ασχολείστε με τα προβλήματά του, δεν ασχολείστε με την καθημερινότητά του. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να αυξήσετε την κομματική σας πελατεία, αλλά να είστε σίγουρος ότι σπέρνετε ανέμους και θα θερίσετε θύελες. Ο ελληνικός λαός αυτό δεν θα σας το επιτρέψει. Και βεβαίως, κυρία Υπουργέ, και αναφέρομαι σε εσάς, γιατί νομίζω ότι είστε γυναίκα και θα έπρεπε να έχετε σε αυτά τα θέματα, νομίζω, μεγαλύτερη ευαισθησία. Όταν θα πρέπει να λογοδοτήσετε στις επόμενες γενιές, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ αργά, όχι για σας, αλλά θα είναι πάρα πολύ αργά για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Εμείς θα σταθούμε δυνατά απέναντι στις πρακτικές αυτές τις οποίες εσείς σήμερα έτσι επιβάλλετε. Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών που πρέπει να σας πω ότι αυτές τις μέρες έχει γίνει αθρώα και θα διεκδικήσουμε όλα τα δικαιώματα που θα διασφαλίσουν την αξιοπρέπειά μας και την ύπαρξή μας σαν ελληνικό λαό και ελληνικό έθνος. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα κάνετε τώρα την ανακοίνωση των νομοθετικών βελτιώσεων. Έχουμε ακόμα έναν ομιλητή. Θα καταθέσουμε στα πρακτικά κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις που προέκυψαν. Θα καταθέσουμε στα πρακτικά κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις που προέκυψαν και από την συζήτηση στην Ολομέλεια. Έχουν μετά την διερεύνηση που κάναμε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Παρακαλώ να μοιραστούν.
να κατατεθούν στα πρακτικά και να διανεμηθούν στους συναδέλφους. Παρακαλώ τους συνεργάτες. Για να κατατεθούν και να διανεμηθούν.